Ίσως σε
ιστορία λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται ειδικά προβλήματα, διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι πιο αδύναμοι άνθρωποι. Γράφει κάπου η Ελλάδα. Εγώ δεν συμφωνούσα. Πίστευα πάντα ότι το ποιητικό υλικό είναι το ουράνιο, δεν είναι τίποτα άλλο. Αλλά φοβόμουν αυτό το γνώμη. Ο Κοβαλέντο έλεγε ότι πρέπει να αρέσει την γνώμη σου, μόνο να είναι σωστή. Γι' αυτό δεν έκανε την γνώμη. Η ιστορία αποτελεί επιστολή μέσα στο οποίο διεξάγεται ο αγώνα των ανθρώπων για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά του, να βρουν την αληθινή πατρίδα, τον παράδεισο, μάλλον δεν υπάρχει. Η ιστορία είναι μεγαλύτερη από εμάς τα βάρη, αναφέρει κάπου. Και εμείς προσπαθούμε να την κρίνουμε με τις μικρές μας ζωές. Η ιστορία μας βάζει σαν τέρας. Στο συγκεκριμένο θαυμάσιο καινούριο που έκανε την ιστορία της, που δεν μπορεί να το κατατάξει κανείς εύκολα, καθώς κινείται μεταξύ παροδίας, σάτυρας και δράματος, φιλιακούν πίσω από τη δίνη της ιστορίας στην μεταπολιτική Σοβιετική Ένωση σε ένα κλίμα πικρού πεσημισμού διαχρονικά θέματα. Η αγάπη σε πρώτο πλάνο, ο έρωτας με την Τάλια δεν θα κατάνει πριν από μένα, λέει ο Λιός, η ανθρωπιά και η τυφερότητα, αλλά και το δίλημα με ποιον θα πας και ποιον θα σκοτώσεις. Η προδοσία από την μια πλευρά και την άλλη, η αναμέτρηση με τον εαυτό μας και την εξουσία, η σχέση με τον πατέρα και τον πηγαίνει, ο συμβιβασμός, η βιβλία και η τραγικότητα, όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν τους ανθρώπους και το τίμημα που πρέπει κανείς να πληρώσει. Θα το ξεπεράσεις, έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Το μοναδικό ηθικό κριτήριο του Παύλου Ρουσκά είναι η κοινωνική χρησιμότητα, αναφέρεται κάτω. Όλα αυτά λέγονται με ίδιους τόπους, με κάποια μελαγχολία, με κάποια αποστασιοποίηση. Και όλα αυτά γίνονται σε δύσκολες και κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Λίγο μετά θα ήταν ίσως ο Λαϊκός. Να σας πω και δύο λόγια για την υπόθεση του βιβλίου και του φαντασμού για τα παιδιά βάση. Ο ήρωας, ο Φράβιν Μακάρεφ, γεννήθηκε στο Μουρμάνσκ το 1927, τις μέρες του Γιώργου με τα δεκάμενα της Επανάστασης. Η αδερφή του Λεγόμενη έζησε και ένα χρόνο μετά. Ήταν μια συνηθισμένη οικογένεια που ζούσε στις χαρτιές της χώρας. Ο πατέρα του που ήταν αφρακολίκος του συνέργο με 1938 και τον κατηγόρησαν μεταξύ άλλων ότι είχε πει ότι στον εμφύλιο είχαν αγριότητες και άλλες υπομερίες και δεν τους ήταν έκανα. Ο ήρωας γνωρίζει τυχαία τον πρώτο του ψήφου που υπέρεται και αποφασίζει να γίνει πρόβλημα. Μαθαίνει μόνος τον πληκτά. Το 1944 ήταν η μικρή αδερφή του Χάνα. Μετά τον πόλεμο, την καταλήφθη των Μουρμάνς και σπουδάζει χημικός ελαφολόγος στο Λένιντα. Τον επόμενο χρόνο η μάνα του βρίσκεται με κρίση του Ούγκα. Γενικά, Φράβιερ Μακάρεφ είναι ένας τελικός ήρωας. Είναι ένας τελικός ήρωας. Έχασε όλους τους ανθρώπους που αγάπησε, έζησε μέσα στον φόβο και τολμούσε δεν έκανε τίποτα σωστά. Πρόκειται για ένα προϊόν, είναι ένα απόσταγμα μιας πολυετούς μελέτης γύρω από τη Σοβιετική Ένωση και μιας επιλογής ως ιστορικού, διότι δεν ακολούθησα τον δρόμο των ιστορικών εισηγήσεων, δεν παίρνω μέρος στο συνέδριο, δηλαδή δεν προχωρώ την έρευνα υπό αυτή την έννοια, την ακαδημαϊκή, για λόγους φυσικά
χρόνου, αλλά είναι μια επιλογή όπως είπαμε. Και οποιαδήποτε έρευνα έχω κάνει τα τελευταία χρόνια προκύπτει έτσι μέσα από, από τη μυθοπλασία, από την αφήγηση. Στον τομέα αυτό της σοβιατολογίας που έχω σπουδάσει, τότε τη λέγαμε σοβιατολογία γιατί υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, οι έρευνες, όποιες έκανα ως ιστορικός, κατέληξαν σε δύο βιβλία. Το ένα είναι αυτό που ανέφερε ο Τάσος, το «Εργοστάσιο των Ολυμπιών» που ήταν γύρω την Οκτωβριανή Επανάσταση. Και το άλλο είναι το «Τοδόν», «Οι Σπάνιες Γέες», που είναι γύρω από την εποχή μετά τη Οκτωβριανή Επανάσταση, δηλαδή την εποχή του Σταλινισμού. Δεν πρόκειται για να μιλήσω καταγγελία, ούτε με μηνύματα, ούτε με διδάγματα, ούτε με τέτοιου είδους τεχνικές, ούτε στρατηγικής, σε καμία περίπτωση. Είναι μια τοιχογραφία της κοινωνίας, όπως την έχω προσλάβει, βασισμένη σε ιστορικά στοιχεία, σε αυτό που θα λέγαμε μικροϊστορία, σε λεπτομέρειες δηλαδή από την καθημερινή ζωή, που προβάλλει μια εντελώς φανταστική ιστορία. Την ιστορία ενός ανθρώπου, ο οποίος επειδή παίρνει μέρος σε ένα έγκλημα, το οποίο υπαγορεύεται από την εξουσία, δεν μπορεί να δει τον εαυτό του και μεταμφιέζεται σε κλειό. Είναι διαρκώς μεταμφιεσμένος σε κλειό. Αυτό είναι περίπου το νήμα της ιστορίας και η υπόθεση του Πραβιέ Σενκέβιτς Μακάρι. Μέσα από τον Πραβιέ, εικονογραφείται μια κοινωνία σε μια διαδρομή περίπου 40 χρόνων, μέχρι το 1964, δηλαδή μέχρι την φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος. Ο Πραβιέ την εξιστορεί μέσα από κάποιο βιβλίο που γράφει με αδέξιο τρόπο και κάθε τόσο λέει, δεν είμαι συγγραφέας, απλώς προσπαθώ να καταγράψω την ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο είναι η αφήγηση του απλού ανθρώπου, του μέσου ανθρώπου, σε περιβάλλον ολοκληρωτισμού και θέτει ορισμένα ηθικά ζητήματα για το πόσο ευθυνόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον. Ποια είναι δηλαδή τα όρια της ατομικής ευθύνης μέσα σε ένα περιβάλλον, σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Πολλά από τα προβλήματα που θέτει το βιβλίο νομίζω ότι είναι αρκετά επίκαιρα ή τουλάχιστον είναι στο μυαλό μου επίκαιρα, διότι άπτονται των ερωτημάτων της ευθύνης του σύγχρονου ανθρώπου και των ορίων της ενοχής του για οτιδήποτε άσχημο συμβαίνει στην κοινωνία μας. Μέσα από αυτό το βιβλίο, εκτός του ότι εντάξει, οπωσδήποτε περιγράφει τη σοβιετική κοινωνία όπως τη φαντάζομαι και ο Στάλιν όπως τον φαντάζομαι, πάλι βασισμένο σε ιστορικά γεγονότα, ωστόσο δεν πρόκειται, το ξαναλέω, δεν πρόκειται για την περιγραφή ενός ιστορικού τέρατος, ας πούμε, αντιθέτως, όπως πρέπει να κάνουμε συγγραφείς και όπως κάνουμε συγγραφείς στα βιβλία τους, όλοι μας οι ήρωες είναι πρόσωπα που καταλαβαίνουμε και που κατά κάποιο τρόπο είναι αγαπητά. Ακόμα και ο Στάλιν, ο οποίος παίζει σε αυτό το βιβλίο, έχει το ρόλο του, έχει τα δίκια του. Ένα λοιπόν από τα στοιχήματα ας πούμε, αυτού του βιβλίου ήταν η περιγραφή της σοβιετικής κοινωνίας και των προσώπων που την συγκροτούσαν. Και ένα άλλο στοίχημα, το οποίο δεν ξέρω αν έχει επιτευχθεί, εν πάση περιπτώσει ήταν η πρόθεσή μου, ήταν το πώς όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούσαν τη σοβιετική κοινωνία στη δεκαετία του 30, του 40 και του 50 μπορούν να αφορούν και εμάς. Εμείς εδώ με τον Πέτρο που το συζητήσαμε ναι. Τώρα έχουμε μια ερώτηση. Γιατί είπες ότι τα χιόνια λιώσανε ας πούμε το 64, το 64 ενώ ας πούμε η περίοδος είναι 54 με 64. Και το βιβλίο του Έλεμπορ που το άτεπελε αυτό, ας πούμε, είναι το 54, τα χιόνια λιώνουν τη μεταφράση τελικά, είναι το Thaw που λένε οι Εγγλέζοι, THAW. Λοιπόν, θέλω να πω, το κάνεις και ποιητική αδεία, ας πούμε, επειδή πεθαίνει ο κατάσκοπος 63 ή και βολεύει, ας πούμε, μετά ή υπάρχει κάποιος άλλος. Όχι, υπάρχει και άλλος λόγος, ότι
περίοδος από το θάνατο του Στάλιν ως το 63 περίπου, δηλαδή ως το τέλος του Σόβα, ας πούμε, περίπου, είναι περισσότερο μεταβατική. Δηλαδή γίνεται αποσταλινοποίηση, δημιουργούνται καταγγελίες για την προσκολατρία, δηλαδή υπάρχει μια ένταση μέσα στην κοινωνία. Για την αλλαγή, ας πούμε, του καθεστώτος σε κάποια πιο φιλελεύθερη μορφή. Από το 1963 και μετά, αυτό έχει κατά κάποιο τρόπο ολοκληρωθεί, αυτή η διαδικασία, γι' αυτό. Το δείχνω μέσα στο βιβλίο, δηλαδή μετά το θάνατο του Στάλιν, τι συνέβη περίπου, έτσι όσο μπορεί βέβαια να είναι ιστορικό να το κάνει αυτό, δεν είναι ιστορικό δεδομένο. Σύμφωνη που οπωσδήποτε συμπίπτηκε με το θάνατο του Guy Burgess, αλλά συμπίπτει επίσης και με την δεκαετία του 60, η οποία είχε κάποιον απόϊχο στη Σοβιετική Ένωση. Μικρό, έτσι, ελαφρό απόϊχο, ωστόσο, οπωσδήποτε επηρέασε τα ήθη και άνοιξε κάπως την Σοβιετική Ένωση προς τη Δύση, η οποία φάνηκε λίγο πιο συμπαθής στο ανατολικό μπλοκ εκείνη τη στιγμή, ιδιαίτερα μετά την λύση, ας πούμε, της κρίσης της Κούβας, η οποία κάπως έδειξε ότι αυτή η συμφωνία της αμοιβαίας καταστροφής που ήταν τα πυρηνικά, κατά κάποιο τρόπο εξασφάλιζαν την ειρήνη. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε ζήσει στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Αν έχετε ζήσει... Όχι, δεν έχω ζήσει, απλώς την έχω γνωρίσει θεωρητικά μέσα από αυτές τις σπουδές που ανέφερα και μέσα από σπουδές που έκανα τα τελευταία χρόνια. Οι λεγόμενες ρωσικές σπουδές πια, γιατί η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει. Πήγα στο Μουρμάνσκ, ωστόσο. Είδα δηλαδή το περιβάλλον αυτό το ακραίο, έτσι, το ακραίο τοπίο, γιατί ήθελα να διαλέξω αυτό το ακραίο τοπίο. Είναι αρκτικό τοπίο, πραγματικά, όπου υπάρχει όλη η υποδομή της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή τα παλιά, οι παλιές λαϊκές πολυκατοικίες, όλα αυτά, ας πούμε, τα γκρίζα κτίρια κλπ. Και έχει και ένα σουρεαλισμό που εποφείλεται και στο κλίμα. Δηλαδή, καθώς περπατάς αμέριμνος, βλέπεις δίπλα σου ένα πιγκουίνο. Το οποίο νομίζω ότι είναι ήδη από μόνο του, μπορεί να φτιάξει μια ιστορία. Και επίσης, επειδή είναι ακραίο τοπίο, έχει μόνο νέους. Και αυτό είναι μια παραξενιά. Διότι οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν δεν μένουν στο Μουρμάνσκ. Πηγαίνουν πιο νότια, ας πούμε, και βλέπεις όλο νέους. Και είναι πολύ ιδιαίτερο νέος. Τώρα, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τη Σοβιετική Ένωση μπορεί να βλέπει μια Σοβιετική Ένωση τελείως μυθοπλαστική. Έτσι, ενός ανθρώπου που την έχει κατασκευάσει. Έτσι. Αλλά αυτή είναι η λογοτεχνία. Και δεν είναι το ρεπορτάζ, θέλω. Ότι φτιάχνεις μια δική σου, έναν δικό σου κόσμο. Και όποιος έχει γνωρίσει τον Στάλιν, ας πούμε, λέμε τώρα κάποιος ανάμεσά μας, αλλά θα μπορούσε να πει όχι, αυτό ο Στάλιν δεν ήταν αυτός. Είναι ένας Στάλιν πολύ συγκεκριμένος, τον οποίο τον έχω φτιάξει με τα δικά μου υλικά. Και έχει μάλιστα και τρεις μορφές, τρεις φάσεις. Δηλαδή στην αρχή είναι ο ηγέτης ο Φέρελπης, στις αρχές της δεκαετίας του 30. Μετά είναι ο παρανοϊκός, ο οποίος επιδίδεται, ας πούμε, σε καθαρίσεις και σε ψυχρές, έτσι, εκτελέσεις. Και μετά είναι ένας, μάλλον, έτσι, λίγο ανιακός παππούς, που βαίνει προς την παρακμή. Σε όλες τις φάσεις τον ήθελα ανθρώπινο και σχεδόν συμπαθητικό. Σχεδόν δηλαδή κάποιον που μπορούσες να δικαιολογήσεις. Και έτσι τον κατασκεύασα. Δηλαδή για κάποιον που είναι ατρεφνής αντισταλινικός, αυτό το βιβλίο είναι απαράδεκτο. Όπως και για έναν που είναι σταλινικός, φυσικά, έτσι. Εγώ θα μιλήσω ως ακρεφνής αντισταλινική, γιατί η μητέρα μου είναι Λετωνή και έζησε, είχε την τύχη να ζήσει την προσφυγιά. Είχε την τύχη, γιατί πάρα πολύ πεθάνανε στην Λετωνία, στην Ισπανία, στην Ισπανία. Πάρα πολλοί πήγαν στη Σιβηρία. Γι' αυτό στη Σιβηρία δεν υπάρχουν ζωέρι, γιατί όλοι πεθάνανε. Έτσι, απλό. Θα το διαβάσω το βιβλίο με εξαιρετική παιδεία, γιατί δεν το έχω διαβάσει. Απλώς, ναι, υπάρχουν και οι τρίτοι του τάλι. Θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο, φυσικά, έτσι. Αλλά στην Ελλάδα δεν είναι το αυτονόητο. Ναι. Δεν μου στέλνει γιατί πολύ.
πολύ ωραία. Όταν τελειώσατε την παρουσίασή σας, είπατε ότι το βιβλίο διαπραγματεύεται επίσης πώς τα γεγονότα αφορούν τα εμάς, την Ελλάδα, φαντάζομαι, για τα στην Ελλάδα. Όχι, όχι τόσο συγκεκριμένο, όσο το σύγχρονο άνθρωπο. Το σύγχρονο άνθρωπο. Τώρα, αν κανείς μπορεί να δει και κάποιο είδους επικαιρότητα, μπορεί να τη δει, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το πώς, ας πούμε, μπορούμε να κοιτάμε παθητικά εγκλήματα που συμβαίνουν γύρω μας. Το πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ορισμένα γεγονότα σαν ελέφαντα σε δωμάτιο. Να μην, δηλαδή, να έχουμε άρνηση της πραγματικότητας. Το πώς μπορούμε να γινόμαστε συνένοχοι από φόβο και από μικροαστική, ας πούμε, νοοτροπία του φιλήσυχου, ας πούμε, πολίτη. Το πώς δεν είμαστε πολίτες, αλλά είμαστε υπήκοοι. Το πώς μπορούμε, δηλαδή, να δεχτούμε με ευκολία ολοκληρωτικά καθεστώτα στην ουσία. Μέσα από μια έλλειψη παιδείας του πολίτη που νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Υπό αυτή την έννοια, δηλαδή, το βιβλίο θέτει κάποια διλήμματα που δεν αφορούν μόνο τη Σοβιετική Ένωση, αλλά την εποχή και τη δική μας και οποιαδήποτε άλλη εποχή. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να παρατηρήσει κανείς. Με αφορμή αυτά που υπόθηκαν μέχρι τώρα για την παρουσίαση του Στάλιν στο βιβλίο σας, ήθελα να ρωτήσω, επειδή σκεφτόμουν, ας πούμε, τα παιδιά από το Αρμπάτ, το Ανατόλιο Ριπακόφ, όπου στην πραγματικότητα, εκτός από τον πρωταγωνιστή του, είναι ο Σάσα Παγκράτοφ, ο πρωταγωνιστής όλων των τόμων είναι ο Στάλιν, παράδειγμα. Και τον παρουσιάζει και με τον ανθρώπινο, ας πούμε, τρόπο. Είναι σαν να μπαίνει μέσα στο μυαλό του, ας πούμε, και να μας λέει πώς σκεφτόταν, τον δείχνει στην τάτσα του, που σκέφτεται την περασμένη ζωή του, στις καθημερινές στιγμές του. Όμως, στην πραγματικότητα, ο Ριμπακόφ αυτό που θέλει να μας πει είναι ότι ο Στάλιν ήταν όντως ο παρανοϊκός και το τέρας κτλ. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι ο Στάλιν πέρασε από αυτές τις τρεις διαφορετικές φάσεις που περιγράφετε στο δικό σας βιβλίο? Πιστεύω ότι αυτό που συνέβη στη Σοβιετική Ένωση, που ήταν ένα εγκληματικό καθεστώς, δεν οφείλεται μόνο στο Στάλιν, αλλά οφείλεται σε όλους τους πολίτες χωρίς εξαίρεση. Και κάπως, αν είναι να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα, δηλαδή, δηλώντας, γιατί δεν είναι θέμα του βιβλίου τόσο αυτό, είναι ότι ο ηγέτης από μόνος του δεν μπορεί να ευθύνεται για όλα τα εγκλήματα με τα οποία επιβαρύνεται. Με την ίδια έννοια μπορούμε να μιλήσουμε για τον Χίτλερ, ο οποίος ήταν ένας λαϊκός ηγέτης. Έτσι, χωρίς καμιά αμφιβολία, δεν ήταν κάποιος δικτάτορας, ήταν κάποιος τον οποίο ελάτρευαν τα πλήθη. Ομοίως, τα πλήθη ελάτρευαν τον Στάλιν. Και αυτό που αποπνέει το βιβλίο σε σχέση με τη Σοβιετική Ένωση είναι ακριβώς αυτή η συνένεση. Αυτή η βαθιά αγάπη, ας πούμε, ο θαυμασμός και το δέος που είχαν για τον Στάλιν. Αυτή είναι και η βάση του καθεστώτος. Γι' αυτό δεν ξέρω αν ευθύνεται ο ίδιος ο Στάλιν. Ούτε έχει και καμία σημασία. Αλλά δεν ήταν μόνος του σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν απλώς αυτός που τραγούσε μπροστά και υπήρχαν πολλοί γύρω του, οι οποίοι ονομάζονται μάλιστα και στο βιβλίο, γιατί παίζουν ένα μικρό ρόλο ο καθένας, οι οποίοι έκτισαν αυτό το καθεστώς και το οδήγησαν εκεί που το οδήγησαν, στα βράχια που το οδήγησαν. Έτσι. Και φυσικά μιλάει και για τον πόλεμο, τον τρόμο που πέρασε, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν είχε ιδέα από στρατηγική. Και έγινε ό,τι έγινε. Δημιούργησε, δηλαδή, ένα είδος οδοφράγματος, ας πούμε, για τον Χίτλερ. Μισοτυχαία και μισοσχεδιασμένα, έτσι. Αλλά επειδή οι άνθρωποι γενικά έχουμε την τάση να δείχνουμε με το δάχτυλο ένα πάντα συγκεκριμένο, θα λέω ότι είναι λάθος και από ιστορική άποψη, επιστημονική άποψη, αλλά και σαν συγγραφέας, όταν μοιράζω ρόλους, ας πούμε, σε ένα αντίστοιχο, δεν μπορεί να φταίει ποτέ ένας άνθρωπος για μια τόσο ευρεία κατάσταση. Άρα πιστεύετε και στον παραλληλισμό μεταξύ ναζιστικής Γερμανίας και... Οπωσδήποτε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι πιο διαφορετικά πράγματα που στηρίζονται σε διαφορετικά οράματα.
Το ένα έχει ρατσιστικό όραμα, έχει όραμα, ας πούμε, καταστροφής μιας φυλής, που αυτό δεν είναι εμφανές στο σταλινισμό. Επίσης, στηρίζονται σε διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις, έτσι, σε διαφορετικούς λαούς, ας πούμε. Άλλο τώρα η Γερμανία, άλλο οι Ρώσοι και γενικότερα οι Σκλάβοι και οι Ασιάτες. Αλλά οπωσδήποτε είναι δύο φαινόμενα παράλληλα που εμφανίστηκαν επίσης με ένα έτσι, συγχρονισμό κατά κάποιο τρόπο και έχουν και κοινή ρίζα. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, έτσι, γιατί έχουν γραφτεί πολλά και μερικά από αυτά είναι και ευτελή. Έχουν κοινή ρίζα τον κρατισμό, τον αρχηγισμό, τον σοσιαλισμό, τον μικροαστικό όνειρο. Το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργήθηκαν δύο εγκληματικά καθεστώτα, το ένα εκ των οποίων όμως κατέρευσε νωρίς, το άλλο εκφυλίστηκε σε μια έτσι κάπως αρτηριοσκληρωτική γραφειοκρατία, όχι δηλαδή σε εγκληματικό κράτος, και κατέρευσε κατά κάποιο τρόπο από μια ενδόρυξη. Θα μπορούσε και να έχει ζήσει. Θα μπορούσε να έχει ζήσει η Σοβιετική Ένωση με κάποιες βαθιές μεταρρυθμίσεις, θα μπορούσε να έχει ζήσει και να έχει αποφύγει το καθεστώς των ολιγαρχών που έχει τώρα. Αλλά αυτό δεν συνέβη για πολλούς λόγους που έχουν σχέση με την παγκόσμια στρατηγική και με τον ρόλο που έπαιξε ο Γκορμπατσόφ και με τον ρόλο που έπαιξε βέβαια ο Ρέιγκαν και η Θάτσερ στη δεκαετία του 80. Αλλά θα μπορούσε να έχει μετεξελιχθεί σε ένα κράτος πιο δημοκρατικό από ότι είναι το σημερινό καθεστώς του Πούτιν. Αλλά οι ιστορικοί γενικά αποφεύγουν το αν είχε η γιαγιά μου καούλια θα τους λέγε πολλά. Δεν το πολύ λένε, αλλά καμιά φορά. Βεβαίως. Δηλαδή, πώς βίωσε ο ήρωας, ο κλόν, ο γεωλόγος κλόν, πώς βίωσε αυτό το περιστατικό που συνέβη, δηλαδή που αναγκάστηκε να συμμετάσχει στην αγροφωνία. Και όπως και στο εργοστάσιο των Μολυβιών έχουμε τον μυθικό ήρωα που παραπέει, θα έλεγα, ανάμεσα σε διάφορες επιλογές, αυτό που ξεχώρισα στις σπάνιες γιές είναι ακριβώς αυτό το παραπάτημα του ανθρώπου και η αδυναμία του τελικά να ανταποκριθεί δεν θα πω απαιτήσεις, αλλά στην κατάσταση που ζούσε. Και ήθελα να σας ρωτήσω, όταν κάνετε την ηθοπλασία έχοντας βασιζόμενη πάνω σε ιστορικά γεγονότα, πώς μπορείτε να συνδυάσετε το ιστορικό με το ηθοπλαστικό. Και αν διδάσκετε ιστορία, αυτό δεν το ξέρω. Καμιά φορά. Αν δεν είναι, ας πούμε, ως η καθημερινή ζωή αυτή. Γιατί ήθελα να πω ακριβώς πώς νιώθω, πώς βρισκόμενοι στην έδρα και διδάσκετε αυτά τα γεγονότα, πώς καταφέρετε πάλι εκεί ως ιστορικός να πάρετε μια απόσταση από το συγγραφικό κομμάτι του εαυτού σας. Αυτό που μας βοηθάει στην αφήγηση είναι ότι χρησιμοποιείται αυτό το που προανέφερα για τη μικροϊστορία, δηλαδή εκτίθενται μέσα στο μυθιστόρημα και στο ένα και στο άλλο, αυτά τα δυο δηλαδή που έχουν ιστορικό υπόβαθρο, δεν έχουν όλα όσα έχω γράψει. Εκτίθενται μερικές σκηνές από την ιστορία. Δεν είναι ο μεγάλος καμβάς δηλαδή. Που
που αναδεικνύουν την, τη φυσιογνωμία των ηρώων. Δηλαδή ο Στάλιν, για παράδειγμα, μπαίνει μέσα στο δωμάτιο κρατώντας φρούτα, ας πούμε, και φοράς παντόφια. Είναι αλήθεια από ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος μπαίνει στο δωμάτιο και φοράει παντόφια. Δεν είναι ένα νέο Στάλιν, δηλαδή, έτσι. Και καθώς είχα διαβάσει όλα την αλληλογραφία, όλα αυτά τα δουλειά αυτό που κάνουμε έτσι από πίσω, διαβάζεις αλληλογραφία, διαβάζεις βιογραφίες, πολλές βιογραφίες είναι ανόητες, εννοείται, δεν λένε, ας πούμε, έχουν έρθει το Στάλιν, δεν πλαινόταν ποτέ. Πώς σου ήρθε να το γράψεις αυτό, για να τον υποβιβάσουν. Έχει ένα σωρό πράγματα για να υποβιβαστεί ο Στάλιν, έχει φάει κόσμο. Είναι ανάγκη να μην μπλένεται κιόλας. να είναι και βρωμήλος. τι κερδίζουμε με αυτό, δηλαδή. Και είχε λέει, ξέρω κι εγώ, λέπια, ας πούμε, από την απλησιά. Δηλαδή, έχω διαβάσει τερατώδη. Απ' την άλλη μεριά, έχω διαβάσει και πράγματα τα οποία έχουν βγει από τα αρχεία, ας πούμε, τα οποία είναι αδιάσυστα. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό πάρα πολύ, γιατί όλο και πόζαρε από εδώ, πόζαρε από εκεί. Υπάρχουν πολλά ντοκιμαντέρ φυσικά. Από όλο αυτό το υλικό προκύπτει μια αφήγηση. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι η δική μου αφήγηση για τη Σοβιετική Ένωση. Υπάρχει, ας πούμε, μια σκηνή που περιμένουν στην ουρά. Και πάει ο Πραβιάν, λέει, τι περιμένουμε, λέει εδώ. Τι περιμένετε, λέει, να αγοράσετε, λέει, δεν ξέρουμε. Περιμένουμε όμως, γιατί κάτι θα υπάρχει. Τέλος πάντων, περιμένει κι αυτός και τελικά πουλάνε μαξιλάρια. Και παίρνει μαξιλάρια. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί, μπορεί και να μην έχει συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω διαβάσει κάτι που μου δίνει αυτού του είδους την εντύπωση. Και κάπως έτσι και γι' αυτό λέει ο Νίκος, ποιητική αδεία. Ποιητική αδεία μπορεί να είναι διάφορα πράγματα τα οποία να μην είναι τεκμηριωμένα υπό την έννοια της, πώς να το πούμε, μιας πολύ συγκεκριμένης ημερομηνίας, αλλά να τίθεται μέσα στο περιβάλλον και στην εικόνα που προκύπτει από μια κοινωνία. Δηλαδή, τι μπορεί να προκύψει από την ελληνική κοινωνία. Ένα σωρό πράγματα. Δεν μπορεί να προκύψει ότι έχουμε κρούσματα κανιβαλισμού, ας πούμε. Αυτό δεν προκύπτει. Έτσι, άμα το γράψουμε σε ένα βιβλίο, τότε αυτό το βιβλίο είναι φαντασίας, δεν είναι ένα βιβλίο που περιγράφει μια συγκεκριμένη κοινωνία, αλλά μπορεί να είναι ένα σωρό σουρεαλιστικά ή άλλα παράλογα πράγματα. Λοιπόν, χρησιμοποιώ λοιπόν την ιστορία σαν ένα όχημα για να μιλήσω για ορισμένους ανθρώπους, για τους ανθρώπους, να φτιάξω ορισμένους ήρωες. Και όπως το λέτε σωστά, αυτό είναι τελικά το υλικό. Η δημιουργία αυτών των ανθρώπων, ας πούμε, και το τι κάνουν μέσα στον κόσμο, ας πούμε, και μέσα στη ζωή τους. Ο Νίκος Βάγκαλης στο 20ο των Μολυβιών πήγε να τρελαθεί μέσα στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Δηλαδή, πώς το λένε. και γυρίζοντας στην Ελλάδα πήγε να τον τρελάνει το καθεστώς του Μεταξά. Δηλαδή, τον είχαν, το κυνηγούσε η ιστορία τον άνθρωπο αυτό. Και αυτό τελικά ήθελα να περιγράψω, την ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν θα βρει πουθενά ησυχία. Πουθενά. Ούτε στην Επανάσταση, ούτε στη δικτατορία. Πουθενά. Και θα πεθάνει με το όνειρο αυτό του εργοστασίου των Μολυβιών μισοτελειωμένο. Τι σημειώνει εδώ, Τάσο, σημειώνει κι άλλο. Κάνω ό,τι σημειώνει. Είχα επίσης ότι έχετε κάνει εξαιρετικές μεταφράσεις, το Χάντρα μας μόνο έχω διαβάσει σε αυτή τη σειρά της πολιτικής νοσοκυρίας. Και ήθελα να πω αν σας έχει επηρεάσει αυτή η σκέψη της σχολής της Φραγκφούρτης, περισσότερο ίσως το πότε. Εντάξει, όταν σπούδασα ιστορία, στη δεκαετία του 80 δηλαδή, ήταν πολύ της μόδας η σχολή της Φραγκφούρτης. Και ήταν κατά κάποιο τρόπο αναπόφευκτη, ας πούμε, για τον ιστορικό. Αργότερα, εντάξει, απομακρύνθηκα, κυρίως από τον Αντόρνο, ας πούμε, απομακρύνθηκα. Ο Χάμπερμας όμως εξελίχθηκε, καθώς εξελισσόμαστε όλοι μας. Και τώρα μιλάει για πράγματα τα οποία είναι πιο χειροπιαστά. Μιλάει για την Ευρώπη, για παράδειγμα, που νομίζω ότι έχει αρθρώσει ένα
πολύ συγκεκριμένο οικοδόμημα, ας πούμε, για το τι πρέπει να γίνει για την Ευρώπη. Και μάλιστα από ό,τι έμαθα ήταν αυτές τις μέρες και στην Αθήνα. Μπράβο το ότι μας επισκέφτηκε και το έκανε αυτό. Και κατά κάποιο τρόπο τον παρακολουθώ. Αλλά έχει μετεξελιχθεί, πιστεύω, από αυτό που ήταν η σχολή της Φραγκούρτης τη δεκαετία του 80. Πιο πριν δηλαδή. Όσο εγώ τη γνώρισα στη δεκαετία του 80. Η περίοδος που διαλέξατε έχει αποτελέσει το αντικείμενο, μιας και έχει δώσει την έρευνα και μια σειρά από αριστουργήματα λογοτεχνικά, από τον Γκρόσμαν μέχρι τον Αξιόνοφ. Συνήθως οι συγγραφείς αυτοί είχαν και το πλεονέκτημα της βιομηχανικής εμπειρίας και πολλές φορές είχαν πιστέψει σε κάποια φάση της ζωής τους στο συγκεκριμένο καθεστώς για να βιώσουν μετά μια διάψευση των προσδοκιών τους όσο πιο δραματική γίνεται. Σας προκαλούσε κάποιο συνδυασμό σε αυτό το γεγονός ότι θα προσεγγίσετε κάτι χωρίς τη βιομηχανική εμπειρία, ή πιστεύατε ότι η απόσταση που έχετε μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα πλεονέκτημα? Ακούστε, δεν μπορούμε να γράφουμε μόνο για πράγματα τα οποία είναι βιωματικά, γιατί θα καταντήσουμε σαν τους περισσότερους Έλληνες συγγραφείς που γράφουν για το χωριό τους, τη μαμά τους και τις χαμένες πατρίδες από τη Σμύρνη. Από την άλλη πλευρά, ενώ πιστεύω ότι όσο πιο κοντά είμαστε στο αντικείμενό μας, τόσο καλύτερα. Για παράδειγμα, γράφω πολύ συχνά για θέματα που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι κάτι που το ξέρω πολύ καλά, το ξέρω λέει, πολύ καλά, πολύ καλύτερα από άλλους, έτσι. Και έχω και ας πούμε, τη φυσική, έτσι, εμπειρία. Παρόλα αυτά, όταν κανείς έχει περάσει τόσα πολλά χρόνια σπουδάζοντας γύρω από τη Σοβιετική Ένωση, νιώθει ότι το ξέρει το ζήτημα. Μπορεί να είναι βέβαια μια ψευδαίσθηση, έτσι. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι όποιος έχει στη Σοβιετική Ένωση μπορεί να μην καταλαβαίνει τίποτα από τη γράφω και να θεωρεί ότι είναι κάτι τελείως κατασκευασμένο. Δεν το ξέρω. Είναι όμως ένα στοίχημα. Και συχνά λέμε, όταν κάνουμε σεμινάρια δημιουργικής γραφής, γράψτε για αυτά που ξέρετε. Εγώ θα έλεγα το εξής. Να το προεκτείνουμε λίγο με περισσότερη φαντασία. Γράψτε για αυτά που θέλετε να μάθετε. Και μέσα στη διαδικασία αυτή, μάθετε. Και εγώ μέσα από τη διαδικασία αυτού του βιβλίου έμαθα πολλά πράγματα. Και τελικά αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και κρίνεται με αλφαγιώτα, κρίνεται καθώς έχει εκδοθεί. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν σκέφτομαι αν νομιμοποιούμε ή αν η απόσταση είναι κάτι καλό. Δεν ήταν για θέμα νομιμοποίησης, αλλά λίγο ότι η τέτοια περιοχή δεν είναι αυτό να πείτε. Μερικές φορές εγώ όταν βλέπω κάτι συγγραφείς πάνε στην Αμερική 15 μέρες και μετά γράφουν ένα βιβλίο για την Αμερική, κάπως κλωτσάω. Γι' αυτό το λέω. Εντάξει, αλλά γράφουν και με μια εβδομάδα. Ναι, αυτό είναι κάπως αναπτύσσουμε και λέω. Εντάξει. Αλλά ίσως δεν είναι. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, όταν ξεκινάτε να γράψετε ένα βιβλίο, είστε ένας συγγραφέας που το δουλεύετε σαν ιδέα από νωρίς, που του σχηματίζετε τα πρόσωπα, γράφετε γρήγορα, γράφετε αργά, ξαναβγίνετε. Πώς εσείς γεννάτε αυτό το βιβλίο, πόσο χρόνο σας παίρνει? Η περιπέτεια προσωπική σα δηλαδή με αυτό το έργο, πέρα από το περιεχόμενο. Δεν έχει υπάρξει βιβλίο προς το παρόν, το οποίο να έχει γραφτεί από το μηδέν ως το τέλος του, μέσα στο παρόν. Δηλαδή να το αποφασίσω σήμερα, να μην έχω κανένα υπόβαθρο γύρω από αυτό, καμιά παλιά ιδέα και να το σκαρώσω, ας πούμε, σε ένα-δύο χρόνια. Δεν υπάρχει. Όλα είναι παλιές ιδέες. Οι περισσότερες είναι γεννημένες όταν είναι πολύ μικροί. Για παράδειγμα, το άλματρος που ανέφερε ο Τάσος που ασχολούμαι με τις σουφραζέντες είναι κάτι με το οποίο ασχολιόμουν όταν ήμουν 13 ετών, ας πούμε. Και από τότε το μελετούσα. Και τελικά το έγραψα σε ηλικία 40 φεύγα. Το ίδιο συμβαίνει
ως τώρα με όλα τα βιβλία. Δεν υπάρχει καινούργια ιδέα. Δεν είναι καλό ή κακό αυτό. Και όλα αυτά μέσα στα χρόνια οριμάζουν, για να το πούμε έτσι, με έναν τρόπο, όπως μιλούν οι συγγραφείς, οριμάζει η ιδέα. Και κάποια στιγμή αποφασίζω να το υλοποιήσω. Και τότε αρχίζει μια άλλη διαδικασία, η οποία είναι, πώς να πούμε, έχει πολύ χρόνο συσσωρευμένο, συνδεικνωμένο, ας πούμε, γιατί δουλεύω κάθε μέρα, όλη μέρα. Και τελικά υλοποιείται, αλλά δεν αρχίζει από το μηδέν. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω πόσο χρόνο μου παίρνει στην ουσία. Γυρίζετε στα πρόσωπα, ξαναβάζετε λόγια, τα δουλεύετε, ξαναβάζετε χαρακτήρες. Βέβαια, βέβαια. Όλα αυτά γίνονται, σβήνω, γράφω. Καμιά φορά τα σβησμένα είναι στον κάδο, τα καλύτερα σβησμένα είναι στον κάδο ανακύκλωση. Τα καλύτερα είναι στα σβησμένα. Εντάξει, περισσότεροι συγγραφείς δουλεύουν έτσι, φαντάζομαι. Με έναν τρόπο σβήνουν, γράφω. Και καμιά φορά μερικές φίλες μου, ας πούμε, που λένε είσαι φυτό, ας πούμε, γράφεις συνέχεια κτλ. Λέω, αυτές τις μέρες δεν γράφω, σβήνω. Έχω γράψω. Και καλό είναι να σβήνουμε, γιατί τα περισσότερα βιβλία είναι μεγαλύτερα από ό,τι θα έπρεπε. Στο τέλος θα ξαναδιαβάζετε, δηλαδή αν το όλο ξαναδιαβάζετε... Χιλιάδες φορές. Χιλιάδες φορές. Επίσης, κατά τη διάρκεια της διόρθωσης, της επιμέλειας και τα λοιπά, είμαι ο εφιάλτης, ας πούμε, του διορθωτή. Αλλά νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλους μας. Δηλαδή το κόμμα που μπήκε εκεί και γιατί δεν μπήκε και φασαρίες και τέτοια. Και μετά όταν βγαίνει, επίσης νομίζω ότι αφορά όλους μας, ότι δεν το διαβάζουμε για να μην βρούμε κάποιο λάθος. Και πάμε το κεφάλι του προτείνου. Το έχω ακούσει δηλαδή και από άλλους συγγραφείς, γιατί εγώ άμα ανοίξω βιβλίο μόλις βγει, πέφτω στο κρεβάτι. Και αν έχεις και τον Νίκο του Σαραντάκο που είναι με τη γλώσσα και θα αρχίσει και σκαλίσει, ας πούμε, κάτι θα βρεις. Δεν μπορεί να το βρει. Και σε ένα άλλο βιβλίο έχω μελετήσει παθολογία στη συγχώρεση που μιλάω για ένα serial killer και εκεί το έχω μελετήσει για το πώς να τον χτίσω το χαρακτήρα. Εντάξει, και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τι απολαμβάνει πολύ το πρώτο γράψιμο, το από το μηδέν, το πρωτογενές γράψιμο ακόμα και αν δεν είναι το τελειωμένο σας έργο, ή το δεύτερο, το τρίτο γράψιμο, ας πούμε, όταν έχετε περάσει από το δείξη γράψη και το βλέπετε να παίρνει καλύτερη. Εντάξει, πόσο. Έχω ακούσει ότι από πολλούς συγγραφείς ότι το πρώτο γράψιμο είναι βασανιστικό και μετά είναι μεγαλύτερο. Τίποτα δεν είναι βασανιστικό, μην τους πιστεύετε καθόλου. Δεν είναι βασανιστικό το γράψιμο. Άμα είναι βασανιστικό το γράψιμο, να αλλάξουμε επάγγελμα και να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, γιατί να βασανιζόμαστε. Εγώ δεν βασανίζω. Καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά όχι, λένε βασανίζω τη νύχτα και κάτι τέτοιο. όχι, απλώς όσο περισσότερα γράψη κάνουμε, νομίζω αρχίζει η αμφιβολία μήπως το χαλάμε. Γιατί υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Δηλαδή να χάσει τη φρεσκάδα και όλα αυτά που λέμε, φρεσκάδα που λέμε τώρα, αν υπάρχει φρεσκάδα. Αλλά γενικά είναι μια διαδικασία που δεν είναι τόσο μηχανική, δηλαδή και η πρώτη γραφή μπορεί να βλέκεται με τη δεύτερη. Κάθε μέρα μπορεί να ξυπνάει κανείς και να το κοιτάζει από την αρχή και τα λοιπά. Και να παίρνει άλλες αποφάσεις και να κόβει και να ράβει και όλα. Οπότε πριν πάτε στο επόμενο, ας πούμε, κεφάλι, στην επόμενη νότα. Μπορεί να το κοιτάμε όλο από την αρχή. Και άντε πάλι. Ή μετά οι εμπειρίες της ημέρας μπορούν να αλλάξουν το γράψιμο της επομένης. Ο Καραβιέντης βασανιζόταν την Σμίχτη και ήταν δυστυχισμένος και μόνος, γιατί δεν έχει την ωραία χαρακτήρα. Σωστή συντρούδια. Εντάξει, ο Καραβιέντης ήταν εχμάλωτος με την Σοβιετική Ένωση.
και δεν ξέρω και αν αυτό που έβαλα για τη Λενόρα είναι απολύτως ρεαλιστικό ή αν είναι κάπως ακραίο για το να έφυγε με φορτηγό. Ναι, αλλά έπρεπε να βάλω τον εαυτό μου μέσα. Διότι πραγματικά βάζουμε πάντα οι συγγραφείς στον εαυτό μας, σαν το Ζέιλινγκ, αν είχατε δει του Γουντιάλη που πάντα ήταν κάπου, ας πούμε, στο ταμπλό. Έβαλα και εγώ τη Λενόρα, διότι νομίζω ότι λέμε τώρα, ότι θα είχα φύγει με φορτηγό προς τη Φιλανδία. Και την έβαλα μάλιστα για να παίξω λίγο με τον εαυτό μου, να παίζει πιάνο, αλλά να μην έχει ταλέντο, γιατί εγώ μάθαινα πιάνο και ήμουνα τελείως απάλατη. Και καθώς έπαιζα, ας πούμε, η κυρία Νίνα, που Ρωσίδα βέβαια, η οποία μου μάθαινε πιάνο, μου έδινε μία και έπεφτα από το ταμπουρέ, από τα λάθη. Μπαμ, μου έδινε μία τέτοια παιδαγωγική. Και έτσι το συγχάθηκα και το πιάνο και το έβαλα μέσα με τη Λενόρα. Ήταν αυτό το έφερε και εγώ δεν έφερε. Πολύ λίγοι. Μερικοί έφυγαν. Ναι, μερικοί έφυγαν. Έφυγαν 10 άτομα. Επειδή ήταν σύνορα. Αλλά δεν ήταν ότι οι υπόλοιποι ένιωθαν εχμαλωτισμένοι. Δεν ήθελα να φύγω. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να κατανοηθεί. Δεν ήθελα να αγαπούσαν αυτή τη χώρα. Με και μετά την εκτέλεση. Ακόμα και μετά. Οι άνθρωποι, ας πούμε, επειδή αναφέρατε τον Αξιόνοφ, ο Αξιόνοφ ήταν γιατρός, έτσι. Είχαν δει τα μάτια του ένα σωρό εγκλήματα, ας πούμε. Μέχρι μία στιγμή της ζωής του έβρισκε δικαιολογία σε όλα. Μετά άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν βγαίνει καλά. Στις οικογένειες που είχαν ανθρώπους που πήγαν στα Γκουλάγκ και τα λοιπά, όλοι λέγανε ότι κάτι θα έκανε. Κάτι θα έκανε ο μπαμπάς. Υπήρχε βαθιά συνένεση. Και γι' αυτό και το καθεστώς αυτό έζησε τόσα πολλά χρόνια. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, λέτε δηλαδή ότι αυτά τα καθεστώτα, όποιες μορφές και τα λοιπά, αν δεν γίνει κάτι χοντρό, με θεωρητική ήττα, ας πούμε, δεν πέφτουν δηλαδή, έτσι. Ή πρέπει να καταρρέσουν δηλαδή. Δηλαδή, λέτε για την πορεία τα δικά μας, η Ιταλία ή ο Χίτλερ, ξέρω εγώ, τέτοια καθεστώτα, καταλαβαίνω. Χωρίς. Έτσι. Έτσι. Όχι, γιατί αυτό που λέτε, δηλαδή, το έχουμε διαβάσει, ας πούμε, ως βάρος που βαλάει η γερμανική κοινωνία, ας πούμε, ακόμα και αυτό, τι κάναμε τότε, ρε παιδιά. Αυτό, δηλαδή, ήταν μια αντεσκόπηση, δηλαδή, την κάναμε κάποια στιγμή, απέξεσαι πολύ από το τροχείο, ας πούμε, και πολύ πρόχειρα, αν θέλετε. Αλλά εγώ αυτό που έχω διαβάσει, αυτό που καταλάβει, δηλαδή, υπήρχε μια, αυτό που λέτε, δηλαδή, κάτι κάναμε δεν μπορεί. Δηλαδή, θα... Άλλοι δέχτηκαν το καθεστώς για να γλιτώσουν, τις αδερφές τους, μονάδες τους, τα παιδιά τους, άλλοι φύγανε πρόσφυγες, η ιντελιγέντσια έφυγε όλη και εξοντώθηκε. Είναι αυτό που λέμε, κοιτούσαν πώς θα επιβιώσουν. Δεν υπήρχε αποδοχή. Αυτό δηλαδή, μέσα στην επιβίωση. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, η μέσα στην επιβίωση, δηλαδή, όχι αποδοχήσουν και καλά. Πάντως, όταν πέθανε ο Στάλιν, έκλαιγαν το μαύρο δάκρυ. Όχι όλοι, ποτέ δεν μπορεί να συμφωνήσει σε κάτι, έτσι. Αλλά υπήρχε θρήνος, ας πούμε, ο μαρικός. Διότι αισθανόταν ότι είχε χτίσει τη χώρα τους, ότι είχε χτίσει η βιομηχανία, ότι είχε νικήσει στο Χίτλερ. Εντάξει, πάντως, μπορεί να είναι το διότι στέκει ο ρασιακανισμός στην πολιτική επιλογή. Και επειδή κάποιος πρέπει να πει γιατί στηρίζει κάτι, δεν μπορεί να λέει ότι συνέχεια θα μου κρατούμε σε όλη τη ζωή, έρχεται και ο έρωτας. Δηλαδή, αντικαθίσταται με κάτι στο θυμικό. Δηλαδή, λες, όπως είναι η κακοποιημένη γυναίκα. Αν τη ρωτήσεις. Με αγαπάει αυτό. Με αγαπάει. Με αγαπάει πολύ. Εντάξει, είναι ένα φαινόμενο που έχει ερευνηθεί από πολλές πλευρές και επικοινωνικό, ψυχολογικά και ιστορικά. Και ιστορικά δεν υπήρχε το παρελθόν, ας πούμε, του τσαρισμού. Μέχρι το 17 η μουζίκη φιλούσαν τα χέρια του τσάρου. Δεν τους τάδωνε για αυτά.
τα αναζητούσα. Στη Γερμανία όμως δεν υπήρχε. Δηλαδή, στη Γερμανία δεν υπήρχε αυτό. Αλλά εκεί τους υποσχέθηκε ότι θα είναι η ανώτερη φυλή. Και αυτό υπήρχε μέσα τους από τη συνθήκη των Βερσαλιών, από παλιότερα φυσικά, από την Προσία, ας πούμε, από τον Μπίσμαρκ κτλ. Υπήρχε μια εθνικιστική ένταση, ας πούμε, σίγουρα, που βρήκε το έδαφος. Και μην ξεχνάμε και αυτό που προανέφερα, την σοσιαλιστική διάσταση. Γιατί ο εθνικός σοσιαλισμός είναι δύο πράγματα που συνδέονται. Έχει μέσα σοσιαλιστική διάσταση, έχει μικροαστική νοοτροπία, έχει λαϊκισμό δηλαδή. Ο απλός άνθρωπος υποτίθεται, ο απλός Γερμανός, το οποίο είναι πάντα πολύ επικίνδυνο. Όταν αρχίζουμε να μιλάμε για τον απλό άνθρωπο, τον οικογενειάρχη, ας πούμε, αρχίζουν οι αξίες οι ανθρώπινες να εξουδετερώνουν. Οι Ιταλοί, ας πούμε, που προσχωρούσαν στο φασιστικό κίνημα, έλεγαν όχι φαμίλια. Έχω οικογένεια, γι' αυτό πρέπει να προστατέψω την οικογένεια. Και αρχίζει το πράγμα και χάνει κάθε ηθικό έλεγχο. Κατά τη γνώμη σας, από τα στοιχεία που χαρακτήριζαν το σταλινικό καθεστώς, πόσα από αυτά ήταν πραγματικά εγγενή στον κομμουνισμό, και πόσα κληρονομιά της παράδοσης της Τσαρικής. Θα έλεγα ότι το μέτρο σύγκρισής μας είναι απλό. Το να συγκρίνουμε, λέει, το σοβιετικό σοσιαλισμό με το σοσιαλισμό στις υπόλοιπες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, που δεν είχαν το τσαρισμό. Ήταν χώρες. Ναι, αλλά τους επιβλήθηκε το μοντέλο του Σοβιετικού και δεν είχαν κανένα περιθώριο δράση για να αναπτύξουν κάτι. Οπωσδήποτε τους επιβλήθηκε. Ωστόσο, είχαν από πίσω τους την παράδοση της Βόρειας και της Μεσευρώπης. Η εντελώς προσωπική μου γνώμη είναι ότι τα περισσότερα στοιχεία είναι γενή μέσα στη σύλληψη, ας πούμε. Η οποία αντιβαίνει κάπως στην ανθρώπινη φύση και το παραδέχεται κιόλας, διότι υποτίθεται ότι μαζί με τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος θα υπήρχε και η δημιουργία ενός νέου ανθρώπου, που είναι πολύ επικίνδυνη ιδέα. Να λες θα κατασκευάσω έναν καινούριο άνθρωπο, σημαίνει ότι ο παλιός θα περιοριστεί πάρα πολύ. Και είναι κάτι που το ίδιο και ο Χίτλερ με τον τρόπο. Από την άλλη μεριά, αν θα μπορούσε, ας πούμε, σε πιο δημοκρατικό υπόστρωμα να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό είδος καθεστώτος μετά από μια τέτοια επανάσταση, πιστεύω ότι ναι, θα μπορούσε. Γι' αυτό έλεγε ο καημένος ο Μάρξ, ότι καλύτερα στην Αγγλία, ας πούμε, αλλά στην Αγγλία δεν τζίμπησε. Είχε ένα δίκιο σε αυτό, ας πούμε, σε σχέση με την ανάλυση του για την οικονομία και για την πορεία της. Αλλά νομίζω ότι ήταν μοιραία η κατάληξη, όπως είναι μοιραία τα περισσότερα πράγματα στην ιστορία. Δηλαδή, οι παράγοντες όλοι παίζουν το ρόλο τους και τελικά προκύπτει ένα αποτέλεσμα που συνήθως είναι προβλέψη. Για να μην πάμε πολύ παλιά, ήταν πολύ διαφορετικό. Αλλάζει ακόμα και φυσιογνωμικά, αλλάζει και ως αποτέλεσμα του πολιτισμού. Αλίμονο αν αλλάζει. Το ζήτημα είναι ότι. Νομίζω πως αλλάζει. Απλώ χρειάζεται χρόνο, δεν είναι κάτι που μπορεί να το φτιάξει ένα καθεστώς, να αλλάξει έναν άνθρωπο. Χρειάζεται μια διαδικασία μέσα στην ιστορία, χρόνος, διάφοροι πολιτιστικοί παράγοντες, οικονομικοί παράγοντες κτλ. Καθώς και βιολογικοί παράγοντες, φυσικά, δηλαδή να μην εκφυλίζεται το γονίδιο, ας πούμε, με αρρώστιες, με τέτοια.
νομίζω ότι ο άνθρωπος, τουλάχιστον σε αυτές τις χώρες που έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο πολιτιστικό κεφάλαιο, έχει αλλάξει. Αλλά δεν είναι όλες οι χώρες στο ίδιο επίπεδο, ούτε όλοι οι πολιτισμοί μπορούν να εξισορροπούν. Ήταν δηλώς και μετά κυκλοφορώντας ως κλόνο. Νομίζω ότι μέσα από τη γνωριμία του με τον Guy Burgess έμαθε να βλέπει τη ζωή πιο με περισσότερη ελαφρότητα. Αυτό του πρόσφερε ο Guy Burgess, ο οποίος έλεγε την αλήθεια εκεί που ο Πραβιέν δεν μπορούσε να την ξεστομίσει. Έλεγε τερατώδη πράγματα, ας πούμε, για το περιβάλλον μες το οποίο ζούσε. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο τον ενέπνευσε και έτσι μπόρεσε να συνεχίσει τη ζωή του. Εντάξει, μέχρι στα πλαίσια του Πραβιέν. Πραβιέν δεν είχε σε πόλη ως πλώ. Αυτό είναι επίσης κάτι ακραίο μέσα στην ιστορία. Αλλά στη Σοβιετική Ένωση υπήρχαν αντίρροπες δυνάμεις. Δηλαδή αυτός ο ψυχίατρος που ήταν πολύ ανεκτικός, νομίζω ότι είναι κάποιος που θα μπορούσε να υπάρχει. Όπως θα μπορούσε να είναι και ένας ο οποίος θα σε έστειλε στο άσυλο, ας πούμε. Αλλά θα μπορούσε να υπήρχε και αυτός. Το θέλω να είναι τόσο στο άσυλο, όσο φοβόταν να μην είναι αντίθετο στο καθεστώς του. Ναι, αλλά γενικά νομίζω ότι μέσα στη Σοβιετική Ένωση, ιδιαίτερα ας πούμε, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 και πιο αργά, ότι υπήρχαν άνθρωποι, έτσι όπως δηλαδή, την έχω μελετήσει και μέσα από τη λογοτεχνία, που είχαν ένα είδος εκεντρικότητας και ήταν ανεκτοί μέσα στην εκεντρικότητά τους. Μέσα στα πλαίσια αυτά, της φιλελευθερωποίησης που συνέβη και της κούρασης, ας πούμε, του μελλοντικού του καθεστώτος από την καταστολή την οποία ασκούσε. Αυτό ίσως δεν μπορούσε να το ελέγξει και ο ίδιος. Αυτό δεν μπορούσε να το ελέγξει, αλλά μήπως, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να του επιτραπεί. Αλλά υπονοείται κάπου όμως ότι η ευγένεια είναι, θυμάμαι ποιος ακριβώς είχε τα μέσα και βοηθούσε. Ναι, βεβαίως, και βοηθούσε και αυτό είναι και το θέμα ποιος ξέρεις, ποιος μέσα προστατεύει, μέσα από το περιοριακό καθεστώς, ας πούμε, του κόμματος, ας πούμε, τις κομματικές φιλίες, ας πούμε, και τα στελέχη που ξέρει κανείς. Και αυτό έπαιζε ένα ρόλο στο Σοβιετική Ένωση. Πάντως βγάζει τη στόχη του λίγο πριν του. Φοβάμαι με κλείσουν μέσα, Νομίζω ότι από κάποια στιγμή και μετά υπάρχει μια αποδοχή. Πολύ το απομονώσαμε τον φόβο. Και μην ξεχνάμε ότι ο Στάλιν λατρευόταν ως πατερούλης, ως θεός, και μάλιστα και όχι μόνο στη Σοβιετική Ένωση, και σε όλη την Ευρώπη. Κυρίως. Γιατί δεν τον είχε, δεν τον ζούσαν κιόλας. Σήμερα με τα σημερινά στάνταρ το θεωρούμε παράδοξο. Αλλά τότε ήταν άλλη συγκυριακή κατάσταση. Έχει ενδιαφέρον, μου έλεγε τώρα ο Νίκος ότι βγάζει ένα βιβλίο για το Βάρναλ που πήγε το 1934 στη Σοβιετική Ένωση. Έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς τις μαρτυρίες διαφόρων δυτικών που πήγαν εκεί την εποχή. Ένας είναι, ας πούμε, ο Αντρέ Ζιντ. Άλλος είναι ο Καζαντζάκης. Έτσι, που έγραψε τη Ρουσία, το οποίο δεν είναι από άποψη γλώσσας, δεν διαβάζεται από άποψη γλώσσας, έτσι. Αλλά νομίζω ότι έβλεπε με καθαρό βλέμμα.
και ήθελε να του αρέσει, γιατί αυτό ήταν το πνεύμα της εποχής, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά ήταν ένας πάρα πολύ έξυπνος και διορατικός άνθρωπος και έβλεπε, έβλεπε. Και είχε ενδιαφέρον αυτό το βίο ως μαρτύρια. Επίσης, ποιος άλλος είχε πάει, πάρα πολύ περισσότερο από την γράψη. Είχαν πάει, ο Ρεριό είχε πάει, που δεν ήταν καν, ήταν σοσιαλιστής, ριζοσπάστης ήταν, πρωθυπουργός της Γαλλίας. Είχαν πάει πάρα πολύ, ήταν και το αντίπορο στο φασισμό τότε. Βεβαίως, βεβαίως, και αυτό, και αυτό. Επίσης, όπως πάντα, όταν κανείς είναι φιλοξενούμενος, του δείχνουν τα καλύτερα. Έχει γίνει μόνο. Ελάς, το ποδόσφαιρο σας ενδιαφέρει ή είναι η ευσυνειδησία του μυθιστοριογράφου που είναι και ιστορικός ταυτόχρονα και σκέφτεται ότι πρέπει να βάλει στον ηρωά του ένα ενδιαφέρον. Δεν κάνω το οποίο είναι και σωστό πραγματολογικά, έτσι, με το πρώτο πρωτάθλημα και την αρμαδότητα. Δεν το πρόβλημα το πραγματολογικά, είναι οι φίλοι του που ασχολούνται. Εντάξει, δεν υπήρχε εκείνη την εποχή πανεπιστήμιο που να μην ήταν χωρισμένο, ας πούμε, σε αυτές τις δύο ομάδες. Δεν θα μπορούσε να λείπει. Βέβαια ο Μπραβιέν, επειδή εγώ τον γράφω, ας πούμε, είναι ο κύριος ήρωας, δεν ενδιαφέρεται. Πρόσφερε ότι εγώ δεν έχω ιδέα. αλλά δεν μπορούσα να μην το βάλω τώρα αυτό, ή με τη δυναμό και την και τη σπάρτα. Μπορούσα. Θα μπορούσα να το μίσουν πάντως. Δεν ήταν, ήταν καλλιτεχνική φυσιογνωμία, δεν ήταν για τέτοια. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο που το έχει γράψει ένας Άγγλος κομμουνιστής, που δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε το όνομά του, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τη Σπάρτακ και ήταν προπονητής στη δεκαετία του 60. Καταπληκτικό. Να το βρούμε, ναι. Μπορούμε να το βρούμε, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Μπορεί να το έχω σπίτι, αλλά το έχω το όνομά του. Και μιλάει για το πώς, ας πούμε, για τον κόσμο του ποδοσφαίρου του Σοβιετική Ένωση, αυτός περίπτωσε τέλεια. Τέλεια όμως. Γιατί γενικά και φυσικό είναι. Όταν ένας ξένος προσχωρεί, ας πούμε, σε ένα σύστημα το οποίο βάλετε, τον έχουν στα οπα-οπα, ας πούμε. Και εκεί τον είχαν βασιλιά. Τον Εγγλέζο, ας πούμε, κομμουνιστή. Ήταν και περίεργο είδος. Θα ήθελα να ρωτήσω τελικά σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε σχετικά με το αν αλλάζει ο άνθρωπος. Αυτό μας απασχολεί, Σα πω το εξή παράδειγμα. Όλες τις σοβιετικές δημοκρατίες που επανήλθαν στο δεύτερο, ας πούμε, πεδίο, τελικά ο ψηφισμός τους αυτά τα χρόνια έχει καταπιεστεί και δεν άλλαξε ποτέ. Δεν άλλαξε ποτέ. Εγώ βλέπω ότι η ταχύτητα με την οποία αυτές οι χώρες, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, που επανήλθαν στην οικονομία της αγοράς, η ταχύτητα τους είναι καταπληκτική. Γιατί μήπως τελικά δεν άλλαξαν ποτέ, είχαν καταπιεστεί, ή δεν άλλαξαν και εφαρμοσμένοι. Δεν άλλαξαν ποτέ. Δεν ήθελαν οι άνθρωποι. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, ωστόσο, επειδή λέτε για τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είναι το πώς αυτό το καθεστώς διατηρούσε η ειρήνη ανάμεσα σε εθνότητες που μισούσαν η μία την άλλη. Αυτό είναι εξαιρετικό επίτευγμα. Πράγμα που βέβαια μπορούμε να το δούμε ως ακόμα πιο γλαφυρό παράδειγμα στη Ιουγκοσλαβία. Πώς δηλαδή μετά την κατάρρευση του σοσιαλισμού οι άνθρωποι αυτοί φαγώθηκαν μεταξύ τους. Με μίσος. Με μίσος αιματηρό. Οι Βόσνοι με τους Μοντενέγκρους, ας πούμε, τους Σέρβους και τα λοιπά. Αυτό ξέρω πολύ καλά. Η Τσεχία το ξέρει πολύ καλά. Τι λέτε? Η Τσεχία με τη Σλοβακία χωρίστηκαν ήρεμα. Ναι, όχι, λέω, όταν
Α, εννοείται το 68. Άλλο αυτό. Αυτό ήταν σε σχέση με εξωτερικό παράγοντα. Αλλά μεταξύ τους οι Τσέχοι, ας πούμε, τους Σλοβάκους, χωρίστηκαν ήρεμα τώρα. Ήταν ενωμένοι, χωρίστηκαν. Εντάξει, θα μπορούσαν και να μην είχαν χωριστεί. Αλλά αυτό που πραγματικά δεν έχει μελετηθεί, ας πούμε, σε βάθος προς το παρόν, είναι το πώς διατηρούνται αυτή η τέτοια ειρήνη ανάμεσα σε τόσο διαφορετικούς λαούς, εθνότητες και ανθρώπους και θρησκείες. Οι άνθρωποι που αποδεχόντουσαν την αντιπράξη, να είναι στην ερώτηση του Γιώργου, λέτε ότι ποτέ ουσιαστικά δεν αποδέχτηκαν. Όχι στην είπα ότι στη Σοβιετική Ένωση το αποδέχτηκαν, όχι στι άλλε δημοκρατίε, στι άλλε σοσιαλιστικέ δημοκρατίε. Στη Σοβιετική Ένωση υπήρχε πλήρη συνένεση. Αυτό λόγω τη καταπλήση του φόβου και τα λοιπά. Δηλαδή οι χώρε που αναφερθήκατε στον πατερού, που φυλάνε τα χέρια και τα λοιπά, το βλέπουμε και στι διασκαλίσει μα. Στέλνω πιστούς μου κάπου, μια εθνότητα που θεωρώ ότι είναι πιστή μου, ώστε να κάνει πιο φιλικό ένα περιβάλλον. Αλλά και οι Άγγλοι έστειλαν προτεστάτες στη Βόρεια Ιρλανδία και έγινε τη κακομοίρα. Δεν πέτυχε αυτό από το πείραμα. Εντάξει, ήταν αυτή η νοοτροπία της υποτέλειας. Αλλά οι υπόλοιπες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ δεν είναι η ίδια περίπτωση. Και για από άποψη παράδοσης και για τον τρόπο με τον οποίο επεμβλήθη ο λεγόμενος σοσιαλισμός. Πάντως, αν το πιστεύετε για να κάνω σίγουρο το διαβόλιο, αυτή η Σοβιετική Ένωση του Στάλιν έδωσε τα περισσότερα θύματα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι ήταν υποτερείς δεν ήταν πολίτες. Βεβαίως έδωσε. Υπήρχαν βασικά τρεις λόγοι. Ο πρώτος ήταν ότι ήταν τέτοια η στρατηγική των δυτικών δυνάμεων, ώστε αναγκάστηκε τελικά να επιβαρυνθεί η Ρωσία αυτή την αναχέτηση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, αν με μια άλλη στρατηγική θα μπορούσε να παίξει τον τελικό ρόλο, ας πούμε, το δυτικό και όχι το ανατολικό μέτωπο. Τέλος πάντων, τον έστειλαν στο ανατολικό μέτωπο. Άρα δεν μπορούσε παρά να κάνει αυτό που έκανε. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Έτσι, άρχισε να προελάβει την ελευθερία μέσα στην Σοβιετική Ένωση. Έπρεπε να τον αντιμετωπίσει. Αυτό ήταν ο πρώτος λόγος. Δηλαδή, είχε σχέση με την γενικότερη στρατηγική των σημάτων. Ο δεύτερος λόγος ήταν κάτι που σχετιζόταν με την ίδια τη στρατηγική του Στάλιν. Δεν, όπως και ο Τσέρτσιλ, γιατί έμοιαζαν σε αυτό, δεν έπαιρναν υπόψη τις ανθρώπινες απώλειες μπροστά στη νίκη. Κάτι, ας πούμε, που άλλοι στρατηγοί το παίρνουν υπόψη και το έπαιρναν υπόψη και έτσι στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου και στη διάρκεια του Δευτέρου. Ο Τσέρτσιλ και ο Στάλιν δεν το έκαναν αυτό, με τον Ζούκοφ δηλαδή που ήταν ο στρατάγιος. Δηλαδή αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν η νίκη με οποιοδήποτε τίμημα. Έτσι, ο τρίτος λόγος ήταν, ας το πούμε, υποκειμενικός ο παράγοντας, ήταν ότι υπήρχε φρόνημα. Υπήρχε φρόνημα εναντίον του Χίτλερ και γενικά του ναζισμού.
Γιατί εκτός του ότι εμφορούνται, ας πούμε, εμφορούνται να πω πατριωτικά αισθήματα, σαφώς, είναι ένα, τα χαρακτηριστικά τους, έτσι, υπήρχε και πάρα πολύ έντονη προπαγάνδα, η οποία σωστά και υπήρχε εκείνη την εποχή, έτσι, χρειαζόταν. Αυτά, νομίζω, αυτά τα τρία χαρακτηριστικά ήταν που δημιούργησαν αυτό το ολοκαύτωμα στην ουσία, έτσι, στη Σοβιετική Ένωση και με πρόβα την μάχη του Στάλινγκραντ, έτσι, λίγα χρόνια νωρίτερα. Την πολιορκία δηλαδή και τη μάχη. Ανθρωπιστή συγγραφέα σίγουρα, που έχει μια κοινωνική διάσταση πάντα, δεν έχει δηλαδή εσωστρέφεια, ας πούμε, δεν γράφει για τα ψυχολογικά προβλήματα, ας πούμε, και που θα μπορούσαν τα βιβλία να είναι γραμμένα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Δεν έχουν δηλαδή αυτή την εντοπιότητα, ας πούμε, ιδιαίτερη. Έχουν μια οικουμενικότητα, μπορούμε να το πούμε. Ίσως η λέξη είναι πολύ μεγάλη. Αυτά. Έχουν τα βάση τα βιβλία σας. Μερικά δεν είναι φανταστεί, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Δεν έχουμε καμία επιτυχία στο εξωτερικό ως Έλληνες συγγραφείς. Μα καμία όμως. Δεν μας θέλει κανένας. Αλλά δεν είναι και αυτό το στοίχημα τελικά, γιατί έχουμε τόσο μικρό αναγνωστικό κοινό, που καλό είναι να συγκεντρωθούμε στην Ελλάδα. Μήπως ανοίξει κανένα μυαλό και αρχίσουν να διαβάζουν, από το να διαβάζουν αθλητικές εφημερίδες, ας αρχίσουν να διαβάζουν κανένα βιβλίο και ας αφήσουμε την καριέρα να αναμούσχουρη. Δεν είναι η Νάπαλια. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είμαστε έτοιμοι να κοιτάξουμε προς τα έξω. Όχι ότι θα έβλαπτε, αλλά το θέμα είναι πώς θα δουλέψουμε πάνω στη γλώσσα μας και πάνω στο αναγνωστικό κοινό το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί. Όχι δηλαδή να γυρίσουμε την πλάτη και να πούμε εμείς, εγώ τώρα θα απευθυνθώ στους Γερμανούς. Ανάγκη δεν μας έχει κανένα. Εγώ προσωπικά δεν την απομονώνω. Αυτή είναι και αυτό είναι και το γούστο μου. Πλάκα. Αυτό με κάνει και ενδιαφέρον. Είναι μια αφήγηση η ιστορία και νομίζω ότι έχει υποφέρει πολύ στα χέρια των ιστορικών δασκάλων, γιατί νομίζω ότι κάνουν την προπαγάνδα τους, ο καθένας τη δική του. Και αμελούν την ιστορία, δηλαδή το παραμύθι του πράγματος. Που αυτό μπορεί να μας φέρει κοντά στο παρελθόν και να μας διδάξει μερικά μαθήματα γύρω από το τι έχει συμβεί στην ανθρωπότητα. Και η καινούργια αυτή μόδα, ας πούμε, που αρχίζουν να διδάσκουν τα παιδιά, τα πολύ μικρά παιδιά εννοώ, πόσα άσχημα πράγματα έχει κάνει η χώρα τους, δεν με βρίσκει συμφωνή. Διότι όταν είσαι μικρός πρέπει να συγκροτήσεις μια ταυτότητα για την οποία να μην τρέπεσαι. Και ας έχει και μερικά ψαματάκια. Όλοι ψαματάκια λέμε. Φανταστείτε έναν κόσμο που όλοι θα λέγανε αλήθεια. Δεν θα ήταν μια έμπνευση φιάλτης. Ή θα ήταν η κόλαση να λέγαμε συνέχεια αλήθεια. Υπάρχουν εθνικοί μύθοι, υπάρχουν κάποια διφορούμενα, ας πούμε, μέσα στην ιστορία, δεν πειράζει, δεν θα πάρει το ποτάμι. Δεν χρειάζεται το παιδί της πρώτης δημοτικού να
να ακούει για ήττες, για ντροπές, για δειλίες, για άσχημα πράγματα. Στα σχολικά βιβλία δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πάντως. Μπορεί να τα ακούει από την τηλεόραση, απαλλήλωτας περιπτώσει. Κοίταξε, στα σχολικά βιβλία και του γυμνασίου. Όχι, για το δημοτικό είπα. Ναι, το γυμνασίου υπάρχουν. Αλλά δεν είναι, εκεί, δεν είναι αυτό που γράφει τα βιβλία. Άμα είναι 16 χρονών, να σκακούσει ναι, κάτι. Δεν είναι όμως αυτό που γράφει τα βιβλία. Τα βιβλία γράφουν κάτι αρτηριοσκληρωτικό της μιας πλευράς, ας πούμε, και ο δάσκαλος λέει κάτι αρτηριοσκληρωτικό της άλλης. Και γενικώς, ας πούμε, υπάρχει μια σύγχυση με τις ιστορίες. Δεν έχουμε βρει τον τρόπο, δηλαδή, να διδάξουμε την ιστορία στα παιδιά. Γενικά δεν έχουν νόημα τον τρόπο. Και σε άλλα μαθήματα. Αυτό είναι κέριο για το τι ταυτότητα δημιουργείς και πώς βλέπεις τον κόσμο γύρω σου. Девичьи плечи, помним про деба его.